Στο σημερινό παιχνίδι παίρνει το ρόλο ενό οδηγού ταξί και καλείσαι να λύσει προβλήματα όπω: ποιο είναι ο πιο σύντομο δρόμο, έχει κίνηση από εκεί που θα πα, δουλεύουν τα εμβόλια, όλα αυτά. Και πολλά άλλα. Το σημερινό παιχνίδι ονομάζεται Taxi Driver The Simulation, η προσωμείωση. Οπότε ήξερα ότι κανείς θα παίξει αυτό το παιχνίδι, εντάξει. Και δεν μπορούσα να το αφήσω παραπονεμένο. Τι να κάνω. Είμαι απλός άνθρωπος. Βλέπω simulation παιχνίδι και απλώς παίζω. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το ταξί μας. Μάλλον είναι κίτρινο, εντάξει. Δεν είμαι ειδικός, αλλά λέει City Taxi πάνω. Λογικά αυτό είναι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ υπάρχει και αυτό εδώ πέρα το μαγαζί για να αλλάξει το ταξί σου όταν βγάλει αρκετά λεφτά. Προς το παρόν δεν έχουμε, οπότε πάμε. Είναι προσωμείωση το παιχνίδι, λέει, εντάξει. Προσωμειώνει το να είσαι οδηγός ταξί. Δεν ξέρω γιατί είμαστε πάνω στο πεζοδρόμιο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, έτσι είναι. Ανήκει εδώ πέρα το δρόμο και το πεζοδρόμιο. Τέλο πάντων, είμαστε σε προάστια. Αυτό εκεί ο τύπο θέλει ταξί. Είμαστε ταξί, οπότε ήρθε η ώρα. Επίση τώρα περιμένω να τσεκάρουμε πράγματα. Εντάξει, να τσεκάρουμε. Εδώ. Οκ, ήδη δεν μου αρέσει το παιχνίδι. Δεν μπορώ να πατήσω περαστικού. Τέλο πάντων, αυτό που περιμένει ταξί, δεν ξέρω τι το δίνει αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, απλά κάθεται εκεί. Δεν είναι ότι μα βλέπει και είναι, ω αδερφέ, χρειάζομαι. Όχι. Απλά αράζει. Έχει πάρει από εφαρμογή. Μπορεί. Λοιπόν, καθόμαστε εμεί εδώ. Και μπαίνει μέσα. Όταν λέω μπαίνει, ενώ κάνει και χώνεται μέσα. Λοιπόν, okay, παιδιά, ορκίζομαι. Το είδαμε όλοι έτσι. Δεν ήταν έτσι πριν. Μπήκε μέσα, μεταμορφώθηκε. Ο άλλος πέρασε από μέσα με το μεταξύ. Μπήκε μέσα, μεταμορφώθηκε σε κάτι άλλο. Και επίσης κάθισε μπροστά. Πράγμα που σημαίνει ότι θέλει κουβέντα. Θέλει παρέα αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν τον νοιάζει ο προορισμός. Έχει μπει εδώ πέρα και την κοινωνικοποίηση. Run over red light. Καλά, δεν το λες και run over αυτό. Δεν το λες εσύ run over. Δεν ξέρω τι το λέει. Πάντως νιώθω ότι άμα κάνετε απόλυτη ησυχία, διακρίνοντας και την ανασυχία στο πρόσωπό της, νιώθω ότι λέει κάποιες προσευχές, είναι που δεν με πιστεύετε καθόλου. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να στρίψω γενικά τώρα. Είναι κόκκινο, θα μου πείτε. Οκ, okay, εντάξει. Ας ακολουθήσω. Οκ, okay, βαρέθηκα να τους ακολουθώ τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ωραία. Τώρα, εδώ δεν έχει δρόμο. Ο προορισμός, αν παρατηρήσετε, είναι εκεί στα δεξιά. Αυτό τώρα, σας ρωτάω, μας πτωεί. Όχι είναι η απάντηση. Δεν θέλω να ανησυχήσει καθόλου. Οκ, okay, τώρα σίγουρα προσεύχεται. Τώρα προσεύχεται. Τύπου, δεν ξέρω τι έχει πάρει, ξέρω, ένα κόμπο σκήνη και είναι έτσι. Οκ, okay, έκανα λάθος που πήρα ταξίδι. Έπρεπε να πήγαινα με τα πόδια. Οκ, okay. Δεν ξέρω ακριβώς τι είχε εκεί και συνέβη αυτό, αλλά μια χαρά πάμε. Track violation, εντάξει, μου λέει ατύχημα. Ατύχημα δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είμαστε όλοι καλά εδώ μέσα. Οκ, okay. Θα φύγουμε από εδώ πέρα με μερικά ψυχολογικά, αλλά σχετικά είμαστε καλά. Εδώ δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς. Εδώ με έχει σταματήσει κάποιος, με ξόρκι είναι. Αυτό είναι. Γιατί δεν μπορώ να πάω από εδώ. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Δεν ξέρω. Είναι κάποιος μάγος εδώ πέρα. Είναι και πολλά level κάτι. Λοιπόν, α, ωραία, από εδώ μπορώ να πάω παρόλα αυτά. Δεν ξέρω. Εγώ σκοπό έχω να φτάσουμε στον προορισμό μας με ασφάλεια. Έχω αποτύχει σε αυτό. Οπότε έχει μείνει το να φτάσουμε απλά στον προορισμό μας. Μάλλον θα γίνει. Εδώ το δάσος βέβαια είναι πολύ πυκνό, δεν υπόσχομαι τίποτα, έτσι. Οκ. Okay. Μπορεί να πήρα κάποιο λάθος αποφάσει αυτό το ταξίδι. Συμβαίνει αυτό, αλλά δεν έχουν κάνει eye contact. Ναι, οκ. Okay. Αποφάσισε ο οδηγός μου να πάει μέσα από το δάσος. Δεν μπορώ καν να το βαθμολογήσω. Το πήρα από το δρόμο, ξέρω. Δεν το πήρα καν από εφαρμογή. Να πω ότι πήγαινα με μπαγάκι, ξέρω, στο δάσος. Παρ' όλα αυτά, φτάνουμε. Φτάνουμε. Οκ, okay, δεν μπόρεσα να ανέβω από εδώ πέρα πάνω. Θα γίνει όμως, δεν νομίζω να μην γίνει. Ορίστε. Λοιπόν, υπάρχει μια πιθανότητα βέβαια με τόσα παράνομα πράγματα που έχω κάνει να μπω μέσα στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή να χρωστάω λεφτά. Αντί να με πληρώσει, να πληρώσω εγώ. Αλλά σημασία έχει διασκέδαση. Λοιπόν, πού είναι αυτό το πράγμα. Εδώ είναι. Ωραία. Άλλος ένας ευχαριστημένος πελάτης. Όχι, έδωσε 47 δολάρια. Έδωσε 47 δολάρια για το τερνάκι του τρόμου, παιδιά. Αυτό έγινε. Μπράβο. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Αυτός εκεί πίσω θέλει ταξί. Αλλά βλέπετε ότι έχοντας δει τι έχει συμβεί, κρύβεται λίγο. Τον βλέπετε. Είναι λίγο στον τοίχο. Θέλω ταξί, μη με δεις εσύ, να με δει κανένας άλλος. Απλά με πας από το δάσο, ρε φίλε, δεν ξέρω. Και είναι και αυτός εδώ, ωραία. Θα πάρουμε τον άλλον που δεν κρύβεται. Που είναι θαραλέος, έτσι. Λοιπόν, εδώ τρακάρανε μόνοι τους μπροστά. Καλησπέρα, φίλε. Οκ, okay, το βλέπετε ότι όλοι μπαίνουν μέσα και μεταμορφώνονται σε γυναίκες. Είναι ένας φουσκωτός τύπος που θέλει ταξί και μέσα έχει γυναίκα. Επίσης, track violation accident ήρθε και με σκούτερο άλλος. Θα μου πεις, είσαι στο αντίθετο ρεύμα. Ναι, αλλά με βλέπει. Δηλαδή, πάει γυρεύοντας εδώ, παιδιά, εντάξει. Ξέρω ότι κανονικά απαγορεύεται, αλλά εδώ τι γίνεται. Πόσο δυνατούς καθρέφτες έχουμε. Τέλος πάντων, πάλι κάθισε μπροστά. Πράγμα που σημαίνει ότι θέλει κουβέντα. Τι να κάνω, το ρωτήσω γνώμη για τις νέες ταυτότητες. Δεν ξέρω, δεν είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Λοιπόν, εν τω μεταξύ νύχτωσε. Εμείς δουλεύουμε για πάντα. Επίσης, παιδιά, το βλέπετε τι συμβαίνει, έτσι. Βλέπετε αυτό εδώ πέρα το άστρο. Δεν είναι τύπου Βιθλεέμ εκεί πέρα, αλλά πάλι με πάει μέσα από το δάσος. Θα μου πείτε, OK, έχει δρόμο από εδώ, ξέρω, μπορείς να πας. Οκ, okay, υπάρχει ένας δρόμος εδώ, αλλά δεν είναι πιο σύντομος δρόμος, παιδιά. Και εγώ τον ρώτησα. Του λέω, θες να πάμε από εδώ ή από το πιο σύντομο. Μου λέει από το πιο σύντομο. Του λέω, μην μπεις λέξη παραπάνω. Όπως και να έχει, κάπως εγώ τώρα πρέπει να μπω μέσα στην πόλη. Δεν ξέρω, είναι περιφραγμένο για να μην μπαίνουν ταξιτζίδες. Είναι αυτό. Απαγορεύονται πλασιά και ταξιτζίδες. Όχι, εντάξει, βρήκα δρόμο, όλα καλά. Λοιπόν, αυτός ήθελε να πάει σπίτι του. Σίγουρα ήταν περισσότερο αγχωτικό από όσο θα ήθελε, αλλά εφτάσαμε εδώ πέρα μια χαρά. Δεν ξέρω, επίσης το ταξί γενικά δεν παθαίνει τίποτα. 129. Εντάξει, 8 ατυχήματα και 2 φορές πέρασαμε κόκκινο. Θα μπορούσε να πήγαινε χειρότερα. Μάλλον όχι, αλλά δεν έχει πάρα πολύ σημασία. Λοιπόν, επόμενος πελάτης. Μ' αρέσει, νιώθω ότι όσο προχωρά στο παιχνίδι, αυτή είναι περισσότερο σαν αναμένα κάρβουνα. Δεν ήταν έτσι το animation του τύπου. Τώρα έχει ένα κάτι τίστρε, παιδί μου, ότι.
Αχ, οκ, μπορώ να πάω και με τα πόδια. Πόσο είναι, είναι 7,5 χιλιόμετρα. Θα κάνω και γυμναστική. Μήπως να πάω μετά. Όχι, θα έρθει μαζί μου τώρα. Επίσης, συγγνώμη, ήθελα να τον πάω εδώ. 29 δολάρια. Είναι ελάχιστη. Γιατί πως βαριόταν, ότι πως ήθελε, δεν ξέρω. Είχα πάρει κάποιο φιλάνθρωπο, αυτό ήτανε. Γιατί που απλά γουστάρω να πληρώνω ταξιτζίδες. Αυτό θέλω. Συγγνώμη, έχουμε πέσει σε κάποια τρύπα του χρονοχρόνου. Δηλαδή, άμα τον ξαναπάρω εγώ εδώ, αυτόν, περιμένουμε. Να παίρνω εγώ αυτόν. Α, όχι. Τώρα με πάει αλλού. Επίσης, να δω, ναι, okay. Για κάποιο λόγο, κάτι έχει. Αυτό είναι κάποιο όνειρο. Κάποιο fever dream είναι. Εγώ έχω 39 πυρετό και ονειρεύομαι. Είναι τύποι που θέλουν ταξί. Σταματάω, τους παίρνω και μεταμορφώνω σε κάτι άλλο. Ανυπομονώ όταν ξέρω κάποιος θα γίνει βρικόλακας ή κάτι. Εδώ επίσης τι κάνουνε. Το έχει γενικά η πόλη αυτό με την οδή. Το βλέπετε. Δεν. Ο άλλος έχει παρκάρει εκεί πέρα. Ο άλλος ήταν. Πέρασε πάνω από το φράχτη. Εδώ θα καταφέρουν. Όχι, μια χαρά. Ωραία. Αλλά παρόλα αυτά είναι όλοι ζεν. Δεν έχει κατέβει. Είδατε τι έγινε. Δεν κατέβηκε αυτός από το ροζ SUV, ξέρω εγώ, να παίξουν ξύλο. Συμβαίνουν αυτά, ξέρω εγώ. Δεν τρέχει και κάτι, ρε παιδί μου. Το έκανε επίτηδες. Μάλλον όχι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θυμάστε στην αρχή του βίντεο που σας είπα ότι. Επειδή μου, okay, taxi driver the simulation. Μάλλον δεν θα το παίξει κανείς αυτό το παιχνίδι. Okay, θα το πάρω πάνω μου. Θα παίξω εγώ. Okay, αυτό ήταν λάθος. Αυτό το παιχνίδι επίσης να σου πω ότι κάνει 15 ευρώ. Και το μόνο που κάνεις είναι να παίρνεις τύπους και να τους μεταφέρεις. Θα μου πεις, Γιάννη, αυτό κάνω τα ταξί. Ναι, αυτό κάνω τα ταξί, αλλά δεν θα πρέπει να έχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Δηλαδή κάνει 15 ευρώ. Γιατί εγώ να θέλω να μεταφέρω ανθρώπους, ας πούμε. Εδώ αυτό ήταν. Πρέπει να βγούμε. Ελπίζω να έχεις μαζί σου εξοπλισμό για κάμπινγκ. Θα μείνουμε εδώ το βράδυ. Ναι, δεν ξέρω. Ούτε εγώ το έχω απολογήσει. Νομίζεις σε θέλω για παρέα. Όχι, καμία σχέση. Αλλά έχω φέρει λουκάνικα και marshmallows. Άμα ξέρεις να ανάβεις φωτιά, θα τα περάσουμε μια χαρά. Λοιπόν, κάπως κάνει reset τώρα αυτό. Ωραία, έτσι. Βέβαια έκανα reset πάνω εκεί που ήμουν. Αυτό ήταν, παιδιά. Τα μικρά ελατάκια. Τα μικρά ελατάκια είναι ο μέγιστος κίνδυνος για ταξιτζίδες. Δεν το ήξερα, το έμαθα από αυτό το παιχνίδι. Είναι προσωμείωση άλλωστε. Το παιχνίδι έχει να κάνει reset, αλλά δεν έχει υπολογίσει τα ελατάκια. Όχι, παιδιά, συνέβη, εντάξει. Okay. Συνέβη μέχρι που αντιμετωπίσαμε άλλο ένα μικρό ελατάκι. Που όπως είπαμε είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος των ταξιτζίδων. Μια χαρά πήγε αυτό. Τριπλό τόλουπ, πολύ ωραίο. Εξαιρετική προσπάθεια από το κίτρινο αυτοκίνητο. Οκ, okay, μικρά ελατάκια. Αποφεύγουμε όπως το διάλογο στο λιβάνι, παιδιά, σε αυτή τη φάση. Είδατε τι έγινε πριν. Κάνουμε σλάλομα ανάμεσά τους και ξαναβγαίνουμε στην πόλη. Αυτό είναι, άμα κάνεις χρόνια και δουλειά, ξέρεις τους δρόμους εδώ πέρα ή το δάσος, ρε παιδί μου. Ξέρεις πώς να βγεις. Επίσης, όλοι οι οδηγοί είναι ήδη σε αυτή την πόλη. Και είναι ήδη με μένα. Οπότε αυτό εδώ πέρα, παιδιά, okay, μπορεί να είναι taxi driver the simulation το παιχνίδι, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάποιο παιχνίδι με βαθύτερα νοήματα ή απλά είναι ένα simulation ενός περίεργου ονείρου. Δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο. Ωραία, εδώ ήθελες. Εδώ δεν έχει τίποτα. Είναι 3 παρά 20 και δεν έχει τίποτα. Okay. Ο τύπος ήθελε να έρθω εδώ, ή τύπισα πλέον, γιατί όταν μπαίνουν γίνονται γυναίκες. Να το βλέπετε, αυτός είναι με μπλε μπλούζα, φάση ένας γυμναστηριακός τύπος και μπαίνει μέσα και είναι γυναίκα. Και όλο αυτό είναι εντάξει. Κανείς δεν παραξενεύεται με αυτό. Ήτανε, τι συνέβη, ξέρω εγώ σε μένα. Γιατί είμαι γυναίκα. Όχι, τίποτα, δεν νοιάζει κανείς. Ωραία. Θέλουμε μέσα στην πόλη, θέλουμε πάλι. Όχι, είναι μέσα στην πόλη. Είναι πάνω σε κτίριο. Και πρέπει να κάνω το σπάντερμα τώρα. Είναι πάνω στην ταράτσα. Okay. Δεν μου ξανατύχει. Αν είχαμε κάποιο μικρό έλα, τον μπορούσα να παραναφόρα να με πετάξει αυτό, γιατί έτσι κάνουν τα μικρά έλα σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά ίσως θα τα καταφέρω. Α, εντάξει, όχι. Τελικά κάτω ήθελα. Εδώ πέρα δίπλα. Ωραία, επόμενος πελάτης. 4 ώρα εδώ μεταξύ. Το ξημέρωμα. Λοιπόν, έχουμε 2. Τι γίνεται, 5 παρά όλοι θέλετε να πάτε κάπου. Είναι και οι ίδιοι. Λοιπόν, ένα φίλε μου, πού θέλουμε να πάμε. Μακάρι μέσα από το δάσος. Το έχω απίστευτα. Μια χαρά πήγε αυτό. Επίσης, πολύ ζωντανή πόλη, ρε παιδί μου, για τόσο αργά το βράδυ. Λοιπόν, οκ, okay, δεν ξέρω αν βλέπετε εκεί πέρα αυτή τη δέσμη φωτό στο βάθος. Που αυτό είναι το ταξιτζής vision, ρε παιδί μου. Μπαίνει ο πελάτης και ξέρεις κατευθείαν που πρέπει να τον αφήσεις. Πρέπει να είσαι 10 χρόνια πίσω από το τιμόνι για να το βλέπεις αυτό. Αλλά εκεί πρέπει να πάω. Εδώ τι έχουμε. Η οδηγική συμπεριφορά των άλλων αυτοκινήτων σε αυτό το παιχνίδι παίζει να είναι χειρότερη από τη δική μου, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι ωραίο. Ο άλλος τύπου έχει τόσο δρόμο. Λέει, όχι, okay, χέστο, θα πάω πάνω από το πεζοδρόμιο. Δεν με νοιάζει καθόλου. Επανάσταση. Και άλλοι τι ακριβώς κάνουν εδώ πέρα. Πηγαίνουμε 2 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν τραβάει το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, ξημερώνει παρόλα αυτά. Εγώ είμαι περίπου ένα 24ωρο πάνω από το τιμόνι. Λοιπόν, φτάσαμε. Εδώ είναι ο φίλος. Ορίστε. Ή φίλοι, δεν ξέρω πλέον. Δεν θέλω να κάνω και assume το gender. 154 δολάρια. Και είχαμε μόλις 11 ατυχήματα. Ωραία. Θέλω να δω κάτι. Λοιπόν, εγώ τώρα, όσο παίζω, έχω μαζέψει 558 δολάρια. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει το παιχνίδι. Το άλλο πράγμα που έχω ανακαλύψει ότι έχει είναι αυτό εδώ πέρα. Το οποίο σου λέει μπορείς να αγοράσεις άλλο ταξί. Αυτό είναι ένα σεντάν. Και κάνει 4.500 δολάρια. Αυτό είναι εγώ. Πρέπει να δουλέψω κανονικά. Πρέπει να δουλέψω, να κάνω ταξί. 9. Και το sports, δηλαδή έχει πέρα από το πρώτο άλλα 3. Με το τελευταίο να είναι 12.000, παιδιά. 12.000. Εγώ πρέπει να κλείσω 8 ώρες στο παιχνίδι. Θα περνάμε από τα δάση. Νιώθω ότι δεν έχει κάτι άλλο. Επίσης, ο τύπος πρέπει να είναι αρκετά κοντός, παιδιά. Δηλαδή, το κεφάλι μου είναι στο πόμολο της πόρτας. Δεν μοιάζει έτσι όταν είμαι στο ταξί, αλλά μπορεί ο τύπος να είναι χόμπι. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα με αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον το πώς είναι προγραμματισμένο το AI εδώ πέρα. Δηλαδή, το βλέπετε, έρχεται αυτός. Λέει, OK, δεν μπορώ να πάω εκεί. Τον έχω πετάξει σε μια λούπα. Βλέπετε τι έχω κάνει εδώ πέρα. Τον έχω ρίξει εκεί πέρα. Αυτός θα κάνει αυτό για πάντα. Αυτός είναι προγραμματισμένος γι' αυτό. Είμαι στο Truman Show εγώ. Τέλος πάντων, πάμε άλλο πελάτη. Άλλο πελάτη θέλω. Έλα, φίλε μου, κάπου θες να πας τώρα εσύ. Μην μου πεις ότι θες να πας στην πόλη, γιατί από τα προάστια με πηγαίνετε στην πόλη και από την πόλη στα προάστια. Είναι αυτή η φάση εδώ πέρα. Επίσης, εδώ είμαστε ακόμα έτσι. Δεν θα ξεφύγουν ποτέ από αυτό. Παιδιά, πρέπει αναγκαστικά να το κάνω αυτό. Α, δεν κουνιούνται καν. Ωραία. Τέλος πάντων, θα μείνετε εκεί για πάντα. Κανείς δεν ακολουθεί νόμους σε αυτή την πόλη. Πού είμαστε, στην άγρια Δύση. Στη ζούγκλα είμαστε. Μπορώ και κλασικά περνάμε από το δάσος. Ωραία.
Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη εδώ πέρα. Έχει κάποιον αόρατο τοίχο. Α, μια χαρά. Ωραία, φίλε μου, θα πάμε. Με ελικόπτερο, προσκαλούμε ελικόπτερο, είναι φάση. Traffic violation accident. Α, πάθαμε δύο accident εδώ πέρα. Ευτυχώς που το είπε το παιχνίδι. Γιατί όσο γύρνα εγώ στον αέρα, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Δεν. Εντόστια δεν έχω πλέον. Όχι, δεν είναι ότι έβγαλα ότι έφαγα. Έχω βγάλει και το σκότι μου, είναι εδώ, το κρατάω στα χέρια. Εντάξει, όμως, μια χαρά. Μια χαρά είναι, δεν θέλω να το συζητήσουμε αυτό που συνέβη. Οκ, έγινε τώρα, πέρασε, πήγαινε με απλώς εκεί που πρέπει. Οκ, ναι, το καταλαβαίνω. Οκ, ξαναπηγαίνω εγώ από τα μικρά έλατα, δεν έμαθα. Ωραία, έχει πάει καταπληκτικά αυτό. Πάμε να reset. Α, είναι όλο σχεδιασμένο είναι. Με έχει εμπιστευτεί πλήρως. Δεν... λέει επαγγελματίας τον άνθρωπο, ξέρετε. Οκ, είναι λίγο περίεργο αυτό. Αυτό, ας πούμε, είναι λίγο περίεργο. Αλλά είναι επαγγελματίας τον άνθρωπο, δεν μπορώ εγώ να πω κάτι. Είναι αυθεντίαση αυτό που κάνει. Δεν έχει σταματήσει ο χρόνος. Γιατί πηγαίνουν όλοι έτσι. Δεν ξέρω, έχω πάρει εγώ κάτι και τα βλέπω όλα slow motion. Δεν ξέρω. Λοιπόν, φτάσαμε παρόλα αυτά. Θέλω να δω πόσα accident είχαμε. Όχι, okay, μόλις 54 δεν πήρα τίποτα. Λοιπόν, okay, αυτό κόστησε 15 ευρώ. Εντάξει, και λέω, okay, ένα παιχνίδι που είσαι οδηγός ταξί θα έχει πλάκα. Είχε, δεν ξέρω, πείτε μου εσείς. Όπως και να έχει, αν θέλετε να δείτε περισσότερα simulator παιχνίδια, μπορείτε να κλικάρετε εδώ ή εδώ και εμείς θα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.